Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου συζητήθηκε το θέμα της ονοματοδοσίας δημοτικών οδών που τώρα δεν έχουν όνομα. Για το συγκεκριμένο θέμα της προτάσης που κάνει ο Συνδυασμός Ναύπλιοι άλλη πρόταση, μας εξηγεί ο Μπάμπης Αντωνιάδης. Στην τελευταία συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει ονόματα σε δρόμους της πόλης του Ναυπλίου, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν ονόματα. Η λογική, η σκέψη που κατέθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν μερικοί δρόμοι του Ναυπλίου να πάρουν ονόματα από όλους τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Το δεύτερο ήταν να πάρουν ονόματα από τη μυθολογία και το τρίτο για το έπος 40. Η λογική του να βάλει κάποιος ένα όνομα σε ένα δρόμο είναι καταρχήν να τιμήσει και να υπενθυμίσει ιστορικά σε κάποιους το ρόλο που έχουν παίξει αυτοί οι άνθρωποι σε σχέση με την ιστορία της περιοχής. Έχουμε την εντύπωση ότι θα ήταν προτιμότερο στη θέση, ας πούμε, των Βυζαντινών αυτοκρατόρων που δεν ξέρουμε ουσιαστικά και τι ρόλο έπαιξαν ιστορικό κλπ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ονόματα τα οποία αφορούν περισσότερο τους ποιητές και λογοτέχνες στην ελληνική ζωή τον 20ο αιώνα. Έχω την εντύπωση ότι θα ήταν προτιμότερο από το να έχουμε τον κάθε αυτοκράτορα, Βυζαντινό αυτοκράτορα, να είχαμε έναν Ενελίτη, να είχαμε ένα Καρατζάκι, να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πάρει Νόμπελ, έχουν τιμήσει την ελληνική ποιήση και λογοτεχνία και ουσιαστικά θα τιμούσαν και την πόλη μας και τους δρόμους στους οποίους θα παίρναν ονόματα. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με σημαντικά ιστορικά στοιχεία έχει να κάνει το έπος 40. Το έπος 40 δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς οι οποίοι κυρίαρχα έπαιξαν ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή, έχει να κάνει και με τοπικά ζητήματα. Δηλαδή, θα ήταν προτιμότερο αντί να βάλουμε Βόρειος Ήπειρος ή αντί να βάλουμε Ιωάννη Μεταξά, θα μπορούσαμε να βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στην περιοχή μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς χωρίς να υπάρχει καμιά αιτία. Αναφέρω μερικά ονόματα, είναι ο Λυκομήτρος, 17 χρονών και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Είναι ο Κοϊκόγλου, ο οποίος εκτελέστηκε απλά και μόνο γιατί ήταν ηλεκτρολόγος. Είναι η Καλίνη, η οποία εκτελέστηκε γιατί απλώς κυκλοφορούσε μετά τις 9 η ώρα έξω. Όλα αυτά τα ονόματα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η τοπική ιστορία της πόλης να τα αναδείξει. Και ένας ρόλος από αυτός παίζει και η ονοματοδοσία συγκεκριμένων δρόμων. Εμείς αυτό θα προτείναμε για τη διαδικασία του 40. Γιατί, για παράδειγμα, η μοναδική σχέση που μπορεί να έχει η πόλη μας με τον Ιωάννη Μεταξά, έξω από τα γενικά ιστορικά στοιχεία του κατά πόσον Μεταξά ήταν δικτάτορας ή όχι, είναι ότι η πόλη μας είναι συνδεδεμένη με τον Μεταξά μέσα από την ακροναυπλία. Στην ακροναυπλία χιλιάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν από τον Μεταξά στις φυλακές και από εκεί οδηγήθηκαν σε εκτελέσεις από τους Γερμανούς. Αυτή είναι η ιστορική σχέση της πόλης μας με τον Μεταξά και την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε καθόλου, γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο βάρος σαν Ναύπλιο που έχει επομιστεί το βάρος της ακροναυπλίας να έχουμε μια σχέση με την πολιτική του Μεταξά απέναντι στην ακροναυπλία που οδήγησε εκατοντάδες, πάνω από 300 ανθρώπους σε εκτελέσεις από τη μεριά των Γερμανών. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δει διαφορετικά το θέμα της ονοματοδοσίας, να το ξαναδεί πάλι από την αρχή, γιατί πιστεύουμε ότι μας προσβάλλει σαν πόλη.